Στο σημείο αυτού του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε στο στούντιο της Αμιακής Τηλεόρασης το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Ευρωβουλευτή Κώστα Παπαδάκη. Καλώς ήρθατε. Εξαναβολή στο ταξίδι, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα καταφέρατε λόγω του χιονιά, του παγετού. Δεν τα καταφέραμε, είναι γνωστές και οι δυσκολίες, αλλά πάνω απ' όλα η όλη κυβερνητική διαχείριση απέδειξε ακριβώς το ανοχήρωτο, την άσχημη κατάσταση που βρίσκεται και το καθεστώς της πολιτικής προστασίας και συνολικότερα οι υποδομές της χώρας, το προσωπικό, όλα αυτά τα ζητήματα που αναδείχθηκαν και βγήκαν στην επιφάνεια και έφεραν με αγωνιώδη, με πολύ πιεστικό τρόπο τις ανάγκες που λείπουν και από τα νησιά, αλλά και αποτυπώθηκαν με ιδιαίτερη ένταση στο λεκανοπέδιο, βιώνοντας έναν χιονιά που δεν είναι να πεις ότι ήταν και απρόβλεπτος, είχε εξαγγελθεί. Απλά έριξε, λέει, το χιόνι νωρίτερα. Κοιτάξτε, και κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν το περίμενα. Ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε επιμέρους χειρισμό, νομίζουμε ότι μπορούν να βγουν κάποια μεγάλα συμπεράσματα από την κατάσταση αυτή, ότι έχεις ένα κράτος το οποίο, για παράδειγμα, έχει μια εξαιρετική ικανότητα μέσα σε πολύ λίγες μέρες, μήνες, να, για παράδειγμα, να εκπονεί ολόκληρο πρόγραμμα σχεδιασμού για το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 32 δις, σε αγαστή συνεργασία, πλήρη συντονισμό. Έχεις ένα κράτος το οποίο, όταν είναι να φτιάξει υπερδομές φυλακές, μέσα σε πολύ λίγους μήνες φτιάχνει αυτές τις φυλακές Αλκατράς που βλέπουμε. Εκεί υπάρχει εξαιρετική ικανότητα, συντονισμός, φορέων, λύνονται όλα τα προβλήματα όταν πρόκειται για αντιλαϊκές αποφάσεις. Έχουμε αντεργατικά μέτρα που παίρνονται fast track και αναπτυξιακή νόμη που μπουκώνει με χρήμα η κυβέρνηση και με σύμπλευση και των άλλων κομμάτων, γιατί ενιαία είναι η στρατηγική του στο Ταμείο Ανάκαμψης και η πρημοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων. Και το ίδιο κράτος, αυτό το ταξικό, το εχθρικό κράτος που έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα, για τις λαϊκές ανάγκες εμφανίζεται ανίκανο, αναποτελεσματικό. Είναι, ξέρετε, επιλογή. Είναι επιλογή οι λαϊκές ανάγκες να πηγαίνουν περίπατο και την ίδια ώρα να, αυτό το κράτος που υπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μεγάλα συμφέροντα, να είναι επί της ουσίας πολύ γαλαντόμος αυτός ώρα που πρέπει, τις μέρες που πρέπει. Εκεί υπάρχει απόλυτη ακρίβεια. Και ταυτόχρονα αυτό το βλέπουμε και με μορφές καταστολής, την καταστολή που βιώνουν και νησιώτες και σε άλλα νησιά, για παράδειγμα στη Χίο και στη Λέσβο, απέναντι στις κινητοποίησεις για να μην εγκαθιδρυθούν και εκεί υπερδομές φυλακές. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αντίφαση και ταυτόχρονα έχουμε και μια πολιτική που βλέπουμε τα αποτελέσματά της, γιατί ξέρετε το ΚΚΕ έγκαιρα ήταν το μόνο κόμμα που εναντιώθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις, στις παραχωρήσεις εθνικών οδών, λιμανιών, αεροδρομίων, που όλες οι κυβερνήσεις και Νουδού Πασόκ πριν και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας τώρα, όλες αυτές οι κυβερνήσεις έχουν υπηρετήσει αυτό το δρόμο. Δηλαδή να παραδοθεί η Αττική Οδός, για παράδειγμα, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Να έχουν εγγυημένα κέρδη, βρέξει χιονίσει, ανεξάρτητα από την πανδημία, τους αποζημιώνουμε κιόλας για διαφύγοντα κέρδη. Και την ίδια ώρα φάνηκε πόσο αποτελεσματικός είναι ο ιδιωτικός τομέας, αφήνοντας το έλεος της κακοκαιρίας και του χιονιά όλο αυτόν τον κόσμο, και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να θέλει να ξεμπερδέψει με 2 χιλιάρικα αποζημίωση την ώρα που αυτοί οι όμιλοι οφείλουν πάρα πολλά και στον ελληνικό λαό που τα έχει χρυσοπληρώσει πολλές φορές και με τα διόδια και με τις χρηματοδοτήσεις, γιατί άμα βάλετε κάτω τα έργα και υποδομές αυτές, κατά βάση είναι κρατικά κονδύλια και υποτίθεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα πάλι δικά μας λεφτά, και ένα ελάχιστο ποσό είναι με δάνεια που δίνονται με κρατική εγγύηση. Άρα πάλι πληρώνει ο λαός δάνεια που παίρνουν υποτίθεται οι όμιλοι.
Άρα μιλάμε για εξασφαλισμένο κέρδος. Αυτή λοιπόν η οικονομία που διανύουμε και βλέπουμε και βιώνουμε, νομίζουμε ότι χρεοκόπησε μπροστά στα μάτια στο Χιονιά, στους σεισμούς εδώ στη Σάμο. Και εδώ βλέπουμε την ίδια ανικανότητα, υποτίθεται. Γιατί δεν μπορείς να βλέπεις δύο εικόνες μέσα σε λίγους μήνες να γιγαντώνεται, να φτιάχνεται ένα kit, ένα ΚΕΔ, τέλος πάντων, κέντρο ελεγχόμενης δομής. Αυτή η υπερδομή φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στεγάσει κατατρεγμένους πρόσφυγες σε συνθήκες κράτησης και φυλάκισης, πολύμηνης κάτω από αυτές τις συνθήκες, και την ίδια ώρα, για παράδειγμα, όλες οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τους σεισμούς, τις καταστροφές που έγιναν κτλ., είναι είτε σε στάδιο μελέτης, είτε ένας κόσμος δεν έχει αποκατασταθεί, δεν έχει πάρει αποζημιώσεις. Πρόκειται λοιπόν για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για να βάλουμε λίγο, να τα διαχωρίσουμε τα πράγματα, αρχικά να σταθούμε στην τελευταία είδηση που έχει να κάνει με την πρόταση μορφής. Δόθηκε τέλος πάντων η στήριξη στην κυβέρνηση, ακούστηκαν πολλά μέσα στη Βουλή. Από την αντιπολίτευση για τους χειρισμούς όλους αυτούς που και εσείς προείπατε. Από την άλλη, η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα έχει πάει εξαιρετικά καλά δεδομένων των συνθηκών και μάλιστα επέρεται και για το αύξηση την ανάπτυξη στο 7%. Καλά, είναι πρόκληση το να λέμε τώρα ότι οι αριθμοί ευημερούν και η ανάπτυξη έρχονται και οι επενδυτές κτλ. Και οι εργαζόμενοι και εδώ στα νησιά με τον εψητισμό, με όρους γαλέρας, με απαράδεκτα μεροκάματα, με πολλές ώρες δουλειά, απλήρωτης δουλειάς, αυτά να γενικεύονται και με τον νόμο Χατζηδάκη και με όλο το νομοθετικό πλαίσιο που έχει καθυλώσει μισθούς και συντάξεις, γιατί εδώ τα πράγματα δεν τα μετράμε, πρέπει να τα μετρήσουμε συγκεκριμένα. Τι σημαίνει η οικονομία πάει καλά? Να μετρήσουμε πόσο πληρώνει η οικογένεια, η εργατική λαϊκή οικογένεια και στα νησιά και εδώ για ρεύμα, για φυσικό αέριο που έχουν εκτοξευθεί. Εδώ υπάρχει αιτία και είναι η απελευθέρωση της ενέργειας, είναι η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράσινα προγράμματα που φέρνουν πράσινους φόρους και καπέλα που κάνουν πανάκριβο το λιγνίτη που θα μπορούσε να είναι άφθονος και να, που είναι άφθονος στη χώρα μας και θα μπορούσε να λύσει προβλήματα, και σήμερα στρεφόμαστε σε εισαγόμενο φυσικό αέριο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Αυτή η στρατηγική μας έφερε εδώ και σήμερα είναι πανάκριβο και το ρεύμα και το πετρέλαιο και βέβαια αλυσιδωτά και τα είδη βασικής λαϊκής κατανάλωσης, και έχει στην ίδια ώρα την κυβέρνηση να με πενταροδεκάρες ως υποτίθεται επιδοτήσεις για να αποκρούσει αυτό το κύμα που δεν αποκρούεται και δεν έχει καμία σχέση το ύψος των ανατιμήσεων με αυτά που η κυβέρνηση υποτίθεται ότι δίνει, και να μην μιλήσουμε για τις αυξήσεις που είναι ακριβώς καθυλωμένες στα 10 και 12 ευρώ και είναι να γελάει κανένας με αυτές τις αυξήσεις, την ίδια ώρα που υπάρχει ο νόμος Βρούτσια Χσιόγλου που και η Νέα Δημοκρατία πριν και ο ΣΥΡΙΖΑ αργότερα και επανέρχεται τώρα και η κυβέρνηση υλοποιεί, που επί της ουσίας λέει ποιες είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου. Δίνουμε λοιπόν στους εργαζόμενους 10-12 ευρώ για να έχουν να αντιμετωπίσουν ανατιμήσεις που ανέρχονται σε δύο μισθούς το χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για μια βαρβαρότητα που έχει ονοματεπώνυμο, είναι η καπιταλιστική οικονομία που έχει κριτήριο ότι στο κέρδος και όχι τις λαϊκές ανάγκες, και από αυτή τη σκοπιά πρέπει οι εργαζόμενοι σήμερα να βγάλουν συμπεράσματα. Και κατά την εκτίμησή μας ότι ανοίγει ένας δρόμος της πάλης, και ξέρετε, Μομφή, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια βολική κίνηση, περιόρισε την κριτική του στη διαχείριση της κακοκαιρίας, ενώ στη γενική στρατηγική συμφωνάνε. Επί της ουσίας σύμμαχοι είναι στα στρατηγικά, στο Ταμείο Ανάκαμψης, ακόμα και στη διαχείριση της πανδημίας, η γενική τους γραμμή ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό να έχουν κοινό υπουργό υγείας ή κοινό υπουργό πολιτικής προστασίας. Και τα λέμε αυτά γιατί τέτοια είναι η κοινή στρατηγική τους λοιπόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου. Σε αυτήν λοιπόν την γραμμή
Είναι προσχηματική, υποτίθεται, η μορφή της κυβέρνησης, η πρόταση μορφής ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την ίδια ώρα στην καθημερινότητα η μόνη πραγματική μορφή που ακούγεται είναι οι λαϊκοί αγώνες. Είναι, για παράδειγμα, μορφή δεν ήταν η συγκέντρωση των εργαζομένων του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ για τις ελλείψεις από την πανδημία? Δεν είναι μορφή να βγαίνει το σωματείο, εκεί το εργατικό κέντρο της ΣΑΜΟ, και να διαδηλώνει και να λέει ότι αντί να έχει 60 γιατρούς στο νοσοκομείο, έχει 36, ότι λείπουν 50 νοσηλευτές? Γιατί τι σοή, για παράδειγμα, αντιμετώπιση της πανδημίας είναι αυτή που στο ΤΕΠ δεν υπάρχει πνευμονολόγος? Τι σοή αντιμετώπιση της πανδημίας είναι αυτή και των αναγκών για υγεία την ίδια ώρα που λείπει από ορειλά, γαστρεντερολόγο, μέχρι και παιδοψυχίατρο, που δεν είναι καθόλου πολυτέλεια την εποχή που τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα με τις καραντίνες, με την κατάσταση που έχει. Και επειδή η πανδημία βράζει στο νησί, από ό,τι ενημερώθηκα, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά στο δίχρονο αυτό. Είναι η κατάσταση στα σχολεία. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει επί της ουσίας επιτρέψει αυτή την κατάσταση με το απαράδεκτο όριο των 50+1 για να κλείσει το τμήμα, και τι πραγματικότητα έχουμε, να βράζει ο κορονοϊός, να μεταφέρεται στα σπίτια και να κολλάνε και οι μεγάλοι και οι παππούδες, και σε τμήματα τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχει αρέωση, δεν υπάρχουν επαρκείς καθαρίστριες για να δουλεύουν με ρυθμούς COVID, γιατί άλλο καθαρίστρια τώρα τα προηγούμενα χρόνια και πολύ περισσότερο χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις COVID. Στα σχολεία λοιπόν υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση και υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες. Χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς κτίρια, είναι γνωστά και τα αποτελέσματα και από, και από το σεισμό. Όλα αυτά είναι στο έλεος κυριολεκτικά αυτής της παράδεκτης κατάστασης. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι υπάρχει εδώ στόχευση για ανοσία γέλης από τη μία και ανοσία κερδών από την άλλη, γιατί εδώ γιατί δεν υπάρχουν αυτές, δεν βλέπουν τα κενά στα νοσοκομεία, δεν βλέπουν τα κενά, δηλαδή δεν χρειάζονται μεθ ή σάμος. Η ΣΑΜΟΣ, γιατί, δηλαδή, και τα άλλα νησιά. Η ΣΑΜΟΣ, σας διακόπτω, διαθέτει και μάλιστα φιλοξενεί και από άλλα σημεία της, των 12 νήσων για COVID. Επαρκή, η απάντηση, για κάθε νησί, κύριε Παπαδάκη, κάθε φορά είναι ότι υπάρχει προκήρυξη θέσεων, αλλά δεν έρχονται γιατροί. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα υπάρχουν στοιχεία και εδώ και σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής, ότι προκηρύσσεται ένας γιατρός και έρχονται 48 αιτήσεις και 50. Αυτό είναι ένας μύθος. Άλλο το ότι σε κάποιες ειδικότητες αναισθησιολόγων, για παράδειγμα, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη και με την πείρα που αποκτούν γιατροί από την αρχή, δηλαδή να ρίξεις γιατρούς που να ειδικευθούν, και μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό να διαμορφωθούν υποδομές μέσα στο δίχρονο για να έχει σήμερα. Δεν μπορεί να έρχεσαι μετά από 2 χρόνια και να λες δεν έχουμε γιατρούς. Σημαίνει ότι δεν πρόβλεψες. Δηλαδή, γιατί, να σας τα πω καθαρά, εδώ η κυβέρνηση ξέρει και τις ελλείψεις και την εξόντωση του προσωπικού και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Να σας βάλω κάτι. Στο κέντρο των προσφύγων υπάρχει ένας γιατρός και είναι στρατιωτικός γιατρός. Δηλαδή χαριστικά πήγε ο στρατός και είπε να τον διαθέτουμε για κάποιες ώρες. Και είναι 400 άτομα. Και λέει, έχεις πρόβλημα, τι να κάνουμε, πήγαινε και κοιμήσου. Αυτή είναι. Βάζουμε τώρα άνω τελείας αυτό που συζητάγαμε και βάλετε στην κουβέντα το θέμα της επίσκεψης που θα πήγαινα σε λίγο, στην κλειστή ελεγχόμενη δομή ΣΑΜΟ. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν 400 άτομα εκεί και ενώ έχει προβλεφτεί από την αρχή ότι θα υπάρχει χώρος υγειονομικός. Απλά να κλείσουμε λίγο το κομμάτι, ναι, λίγο το με την υγεία. Να το κλείσουμε για να πάμε, ναι, μετά εκεί. Μια κουβέντα, εδώ υπάρχει λοιπόν ένας σχεδιασμός. Και τι λέει αυτός ο σχεδιασμός? Ότι θεωρούμε την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας χωρίς κέρδος κέρατα, με λίγα λόγια, το θεωρούν σαν κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας μείνει, λέει, αμανάτη την επόμενη μέρα ένα πολυτελές δημόσιο σύστημα υγείας. Τι θα το κάνουμε? Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί
θα γίνουν κλέφτες, υποτίθεται, ιδιωτικοί όμιλοι και κλινικάρχες και τα ιδιωτικά διαγνωστικά που έχουν ανθίσει ακριβώς και από τα τεστ, τις εξετάσεις και όλο το άλλο κομμάτι που, γιατί τα δημόσια νοσοκομεία έχουν επί της ουσίας εξελιχθεί σε μίας νόσου, πασάρονται στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας και την ίδια ώρα και χρυσοπληρώνονται και οι ιδιωτικοί ομίλοι ακριβώς για να προσφέρουν λίγα κρεβάτια για ήπια περιστατικά και αν και εφόσον, και παίρνουν και από εκεί χρήμα ζεστό. Πρόκειται δηλαδή για καταστάσεις που αναδεικνύουν ακριβώς ότι και το νέο ΕΣΥ που φτιάχνεται με ΣΔΙΤ, με ιδιωτικοποίησεις, που πρωτοξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη λογική των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως το νοσοκομείο της Σαντορίνης, διαμορφώνεται τώρα σε αυτές τις συνθήκες. Και εδώ έχεις, για να κάνω και τη σύνδεση, έχεις προσωπικό, για παράδειγμα, που ασχολείται με τα κέντρα των προσφύγων, το οποίο είναι του ΕΟΔΗ, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι τους πήραν, έχουν μια απίστευτη πείρα που έχουν συγκεντρώσει αντιμετωπίζοντας τέτοια ζητήματα, που συνδέονται άμεσα με τον εμβολιασμό των προσφύγων, και αυτός ο κόσμος ζει με συμβάσεις τις οποίες τους ανανεώνουν κάθε δίμηνο και τρίμηνο. Τώρα έχουν σύμβαση και λίγοι την επόμενο μήνα, λίγουν και συμβάσεις των ΙΣΟΧ, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι λύνουν κέρια ζητήματα στην αντιμετώπιση, στα ζητήματα υγείας, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι. Όλος αυτός ο κόσμος είναι ξεκρέμαστος και την ίδια ώρα λένε, ξέρετε, λέει, δεν ξέρουμε τις ροές, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αλλά ενώ στους εργαζόμενους έχουν 2 και 3 μήνες σύμβαση, στους παραχωρησιούχους, στις εταιρείες, σε αυτούς που παίρνουν τις εργολαβίες, κλείνουν 4χρονα συμβόλαια με προοπτική άλλα 4 χρόνια, 8 έτη. Εκεί σιγουριά, οι εργαζόμενοι στην ανασφάλεια. Και εδώ αναδεικνύουμε, και το Εργατικό Κέντρο έχει αναδείξει αυτά τα ζητήματα και θα συνεχίσει, ότι πρέπει να υπάρξει μόνιμη και σταθερή δουλειά για αυτό το προσωπικό που έχει εμπειρία, που καταρχήν είναι από εδώ, από την ΣΑΜΟ. Είναι κόσμος ο οποίος ψοφάει για να δουλέψει, με λίγα λόγια, σε ένα ενδιαφέρον πλαίσιο, αλλά βλέπετε αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι μια γενικότερη κατάσταση. Δεν θέλουν να λύσουν το θέμα με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Θέλουν αυτή τη διαρκή ανακύκλωση της ανεργίας, να ευημερούν οι αριθμοί, υποτίθεται όλοι περνάνε από μια φάση που δουλεύουν 2-3 μήνες σε αυτές τις συνθήκες γαλέρας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση το αντιμετωπίζει, λέει, ως αντιμετώπιση κρίσεων. Δεν θέλει να λύσει κανένα πρόβλημα καθολικά για όλους, να λύνει προβλήματα. Θέλει όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα, φέρνει 5 εργολάβους, φέρνει με αυτές τις συνθήκες τις άθλιες. Πρόκειται για αυτήν την βαρβαρότητα σε όλα τα επίπεδα, υγεία, πανδημία, υποδομές, πολιτική προστασία. Από όπου και να το πιάσεις, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Λέγεται καπιταλισμός, εμείς παλεύουμε για να το ανατρέψουμε. Λέμε ότι σήμερα ο λαός έχει όλες τις προϋποθέσεις στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, των δυνατοτήτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει σε χειρότερους όρους, περισσότερες ώρες, σε αυτή την άθλια κατάσταση. Και βάζουμε το ζήτημα ότι ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ο ίδιος δηλαδή να πιστέψει στις δικές του δυνάμεις, στο να οργανώσει την πάλη του με τα σωματεία του, με όχημα και ασπίδα του το Εργατικό Κέντρο, και να επιβάλλει πραγματική μομφή όχι μόνο στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά σε οποιοδήποτε σενάριο κυβερνητικής διαχείρισης, και τα λεγόμενα προοδευτικά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που τους έχουμε γνωρίσει. Δεν είναι τίποτα καινούρια. Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει διαχείριση κυβερνητική του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε το ρόλο που έπαιξε το ΚΙΝΑΛ, που τώρα προτείνει 40 ευρώ το τεστ. Αυτό κι αν είναι πρόοδος. Και λέμε σήμερα, ναι, ότι η διέξοδος δεν είναι να αλλάξει, υποτίθεται, ο σωτήρας κάπου κάθε φορά έρχεται, είτε με το κουστούμι της ελπίδας που
ήρθε και έγινε λεπίδα του ΣΥΡΙΖΑ ή του Ανδρουλάκη τώρα που θα εμφανιστεί υποτίθεται στο καινούριο που είναι μια από τα ίδια η αναπαλαίωση μιας βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. Μιας και το αναφέρετε, πώς εξηγείτε όμως ότι ο κόσμος ενώ θα έπρεπε με όλα αυτά που συμβαίνουν να δώσει την ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι, στο ΚΚΕ, φαίνεται τώρα ότι το κοινάλ είναι αυτό το κόμμα που έρχεται να μπει μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση ενδεχομένως. Δημοσκοπικά πλησιάζει πολύ το ΣΥΡΙΖΑ να είναι δεύτερο ή τρίτο τέλος πάντων κόμμα και να μην παίρνει από τους δυσαρεστημένους αυτούς το κομμουνιστικό κόμμα. Κοιτάξτε, είναι η δυσαρέσκεια στο να. Η τυφλή δυσαρέσκεια δεν είναι σύμβουλος ο οποίος μπορεί να σου δώσει διέξοδο. Το θέμα είναι να διοχετηθεί η οργή και η αγανάκτηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση που να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα και να αντιμετωπίσει τον πραγματικό αντίπαλο. Και λέμε λοιπόν ότι ένας κόσμος καταλαβαίνει και απευθυνόμαστε σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι προοδευτικός, αισθάνεται αριστερός, ριζοσπάστης, που όλα αυτά τα χρόνια έχει διαψευστεί. Τα δοκίμασε όλα. Και αριστερές και προοδευτικές και φιλελεύθερες κυβερνήσεις και τεχνοκρατών και τα έχει ζήσει όλα και συνεργασιών. Λοιπόν, δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι. Αυτό που βιώνει είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Και εμείς καταλαβαίνουμε ότι το ΚΚΕ δεν του λέει να συγκρουστεί με έναν εύκολο αντίπαλο. Όμως λέμε ότι είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τα σύγχρονα δικαιώματά του, δηλαδή μεροκάματο, μονιμότητα, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία. Αυτές είναι σύγχρονες ανάγκες. Και να σας πω και κάτι, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει διέξοδο και λέει ότι η δικιά μας προοπτική μπορεί να ζήσεις καλύτερα. Όλοι οι υπόλοιποι, αν ακούσετε όλες τις προτάσεις των υπολείπων κομμάτων, είναι μια λογική ότι θα πρημοδοτήσουμε τους ομίλους να έρθει η ανάκαμψη και να πάρεις και εσύ ένα κομμάτι. Που έχεις δει, έχεις διαπιστώσει και εσύ ο ίδιος ότι αυτό όσες φορές και αν υπόθηκε, όσες φορές και αν το έταξαν, αποδείχθηκε όχι μόνο ότι δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα, αλλά διαρκώς διαιωνίζεται και σε βάζει πιο βαθιά στα προβλήματα, πιο βαθιά στα αδιέξοδα. Άρα λοιπόν σήμερα εμείς απευθύνουμε κάλεσμα στον κόσμο ότι σήμερα η συμπόρευση με το ΚΚΕ, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορίες, από το πόσο πιστεύει ο κόσμος ότι πραγματικά ο σοσιαλισμός είναι η άλλη διέξοδος, η εξουσία δηλαδή και η οικονομία να ανήκει στο λαό και να έχουμε τελειώσει με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με την κερδοφορία τους, με το κριτήριο του κόστους ωφέλους, εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά υπάρχει κόσμος σήμερα που μπορεί να εκτιμήσει και τη σαφήνεια, την καθαρότητα, την εντιμότητα του ΚΚΕ, ότι είναι πραγματικά αυτή η διέξοδος, η ίδια του υπάλληλη να πιστέψει στις ίδιες του τις δυνάμεις και να αντιμετωπίσει ένα σύστημα εχθρικό, ένα κράτος ταξικό και αντίπαλο που δουλεύει για τους επιχειρηματικούς ομίλους και έχει όλες τις δυνάμεις να οργανώσει την πάλη του και εδώ βγαίνουν συμπεράσματα. Υπάρχουν για παράδειγμα κινητοποιήσεις, γιατί δεν είναι, ξέρετε, ότι δεν γίνεται τίποτα. Οι κομμουνιστές μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της πάλης και υπάρχουν μεγάλοι αγώνες που έχουν αναπτυχθεί και το προηγούμενο διάστημα στην Κόσκο και την eFood, δύο πολύ μεγάλοι όμιλοι γίγαντες που οι εργαζόμενοι εκεί αμφισβήτησαν το γεγονός ότι θα τους στέλνουν για δουλειά και την ίδια ώρα ο συνάδελφό τους θα είναι νεκρός δίπλα από ασύντηρητη γερανογέφυρα και διεκδίκησαν και πήραν μέτρα υγείας και προστασίας. Ή στην eFood αμφισβήτησαν ότι θα βγαίνουν στο αγιάζι για δουλειά και δεν θα έχουν συλλογική σύμβαση και πήραν συλλογική σύμβαση με την κινητοποίησή τους και με την οργάνωσή τους και να φτιάξουν σωματείο. Αυτή η διέξοδος και στη Λάρκο και στα Πετρέλαια Καβάλας που αμφισβήτησαν απολύσεις και αντεργατική πολιτική. Συνολικότερα λοιπόν υπάρχουν παραδείγματα και εστίες οι οποίες πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Είναι ελπιδοφόρα οι πάλι των νησιωτών και στην Χίο και στην Λέσβο απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα των κέντρων ελεγχόμενης κλειστής ελεγχόμενης δομής αυτών των κέντρων και πιστεύουμε ότι αυτές οι κινητοποίησεις πρέπει να δυναμώσουν και το λέμε αυτό γιατί ξέρετε όλες αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν γιατί την ίδια ώρα που βλέπουμε αυτά βλέπουμε παραγγελίες Ραφάλ.
βλέπουμε να εμπλέκεται η χώρα μας σε ολοένα πιο επικίνδυνες αποστολές στο πλαίσιο της ευρωνατοϊκής διάταξης για την περικύκλωση της Ρωσίας. Βλέπουμε το ρόλο που παίζει η βάση της Αλεξανδρούπολης σαν ορμητήριο και μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Προετοιμάζεται πόλεμος εκεί και είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις. Και όταν διαμορφώνεται ένα έδαφος και εντείνονται οι αυταπάτες ότι θα έρθει η Γαλλία και θα μας σώσει με τα Ραφάλ ή ότι θα έρθει η Γαλλία και θα συνδράμει, υποτίθεται. Εδώ πρέπει να τα πούμε καθαρά, γιατί είναι ένας κόσμος εδώ που βρίσκεται σε αυτή τη γεωστρατηγική περιοχή η Σάμος και πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Αυτές οι συμβάσεις είναι πεντακάθαρες και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας το διευκρίνησε. Λέει ότι εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα, γράφει η σύμβαση μέσα η Ελληνογαλλική Συμφωνία, ότι πρέπει να διαπιστώσουν από κοινού οι δύο δυνάμεις, Ελλάδα και Γαλλία, ότι δέχεται επίθεση η Ελλάδα. Τις ξέρουμε τις διαπιστώσεις των Γάλλων, όπως και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στις διάφορες συνόδους με τις γνωστές νερόβραστες ανακοινώσεις την ώρα που το Όρουτς Ρέις παρέλαβνε στο Αιγαίο. Τις γνωρίζουμε τις διαβεβαιώσεις αυτές, όπως επίσης γνωρίζουμε τη διάταξη που λέει για την Ελληνογαλλική Συμφωνία υποτίθεται η αμυντική συνδρομή θα έρθει μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και όχι των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή η υπόθεση αμφισβήτησης ΑΟΣ και των υπόλοιπων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας είναι εκτός της συμφωνίας. Αυτά τα λέμε γιατί χρειάζεται αυτή την περίοδο, τι βιώσαμε, πανηγυρισμούς και ξέρετε αυτοί οι εξοπλισμοί είναι βάρελοι δίχως πάτο. Γιατί η Ραφάλ η Ελλάδα, στόλος drones η Τουρκία, φρεγάτες η Ελλάδα, μια σειρά νέας γενιάς αεροσκάφη η Τουρκία. Δεν τελειώνεις από αυτά και αυτό που λέμε είναι ότι όσο αποδεικνύεται, γιατί το λένε κιόλας ότι εμφανίζεται ότι, ξέρετε, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, επειδή είναι πολυμερείς συμφωνίες και συμμαχίες, δεν μπορούν να μας διασφαλίσουν και ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει διμερή συμφωνία που είναι πιο αποτελεσματική. Αν δε, φάνηκε λοιπόν η διατάξη αυτής της διμερούς συμφωνίας και φαίνεται και ακόμα και είναι ομολογία ήττας και χρεοκοπία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Τη λογική ότι θα έρθουν να μας διασφαλίσουν. Επί δεκαετίες αυτό το παραμύθι το αναπαρήγαγαν όλες οι κυβερνήσεις ότι έχουμε το ΝΑΤΟ και είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλεια και αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν είμαστε ασφαλείς, εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο σε τέτοια σχέδια και είδατε τις δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών για τη βάση της Αλεξανδρούπολης. Ποιος παίρνει λοιπόν την ευθύνη και όλα τα κόμματα εδώ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ έχουν κοινή στρατηγική και πρέπει να απαντήσουμε και απέναντι στις εθνικιστικές κραυγές και στη λογική ότι θα μας σώσουν οι σύμμαχοι. Μάλιστα. Ο λαός λοιπόν χρειάζεται να επαγρυπνά και το λέμε εδώ πολύ περισσότερο για τους κατοίκους της Σάμου απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια, να φύγουν οι βάσεις από την χώρα μας, να γυρίσουν πίσω τα εκστρατευτικά σώματα, 16 αποστολές όλοι αυτοί που κόπτονται για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν λένε τίποτα ότι 16 αποστολές στρατιωτικές και με οπλισμό βρίσκονται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Τι θα μείνει από την Ελληνογαλλική Συμφωνία? Η αποστολή στρατευμάτων στο Μάλι. Αυτή θα είναι η αμυντική συνδρομή και όχι προς την Ελλάδα, αλλά από την Ελλάδα προς τη Γαλλία. Άρα λοιπόν αυτή η στρατηγική, η πάλι για καμία αλλαγή συνόρων, η πάλι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ για αποδέσμευση με το λαό στην εξουσία, είναι η μόνη ασφαλής διέξοδος και προοπτική για το λαό μας να αντιμετωπίσει αυτές τις φουρτούνες που το έχουν επιφυλάξει. Πολύ γρήγορα για την επίσκεψή σας, αναφερθήκαμε σε άλλα θέματα πιο εκτενώς. Στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, μας είπατε ότι υπάρχουν 400 άτομα και υπάρχει ένας στρατιωτικός γιατρός. Δεν έχει δηλαδή δημιουργηθεί μέσα, μιας και είχατε την ευκαιρία να πάτε τώρα εντός της δομής, το ιατρείο που υποτίθεται ότι έχει σχεδιαστεί, προβλεφθεί μάλλον για να λειτουργεί? Από ιατρεία και προβλέψεις
Εμείς εξετάζουμε ότι υπάρχει ένας γιατρός στρατιωτικός και αυτός δανεικός. Να μην μιλήσουμε για νοσηλευτές, να μην μιλήσουμε. Μιλάμε για γύμνια τώρα, για κατάδια, όπως είναι και στο νοσοκομείο. Εμείς δεν είναι συνολικό το πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα συνολικότερα πώς αντιμετωπίσεις την υγεία του κόσμου και του ντόπιου και των προσφύγων. Και αναδεικνύουμε και κάτι άλλο, ότι πρόκειται για μια υπερδομή φυλακή με στόχευση. Το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή 400 άτομα και ησύχασε, λέει η Σάμος, ΑΜΔΕ που ησύχασε, είναι κέντρο, στρατηγικό κέντρο περάσματος και εγκλωβισμού. Αυτό παραμένει και αυτή είναι η ουσία. Είναι επίσης ζήτημα κρίσιμο το γεγονός ότι σε αυτές τις συνθήκες, εδώ στην Σάμο, υπάρχουν και εκεί και στα γύρω νησιά υπάρχουν συνεχιζόμενα ναυάγια. Αυτά είναι πολύ σοβαρά και βέβαια γνωρίζουμε ότι όλες οι προβλέψεις λένε ότι το 2022 θα είναι χρονιά εκτόξευσης του κύματος προσφύγων από το Αφγανιστάν. Αυτά τα λένε όλες οι εκθέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άμα δείτε, είναι αναλύσεις. Και την ίδια ώρα, ποια συζήτηση υπάρχει, κόσμος ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα, που δεν πήρε άσυλο και βρέθηκε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, η συζήτηση είναι για να επιστρέψει, που στο κέντρο, όπου εξετάστηκε το άσυλό τους, στα νησιά. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει, γιατί φτιάχτηκε ένα φαραωνικό Αλκατράζ εδώ σε αυτές τις συνθήκες στη Σάμο και στα άλλα νησιά, φτιάχτηκαν ακριβώς για να στεγάσουν αυτό το σχεδιασμό που λέει ούτε μπρος ούτε πίσω εγκλωβισμός εδώ και κατά βάση περιορισμός των δικαιωμάτων των προσφύγων και απελάσεις. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια εχθρική πολιτική και σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών και των ντόπιων νησιωτών. Εμείς βάζουμε θέμα ότι θα έπρεπε να πάρουν την ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ να στήσουν γραφεία ασύλου στην Τουρκία και εκεί να εξετάζεται το άσυλο και να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού τους. Αυτή είναι η μόνη λύση. Όλα τα υπόλοιπα εμείς παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί που λέγανε, γιατί θυμάστε τις συζητήσεις, να μοιράσουμε λίγο τους πρόσφυγες στις χώρες, τώρα τι λένε, να μοιράσουμε την καταστολή. Και έρχεται ο Frontex εδώ, με χωροφύλακα το Frontex, στείνουν τις φυλακές και θα έρχεται κάθε χώρα και θα λέει δίνουμε τόσους αστυνομικούς, δίνουμε τόσους για καταστολή, τέτοιου είδους βοήθεια θα παρέχουν για να μένουν στον αιώνα τον άπαντα εδώ στα νησιά, να είναι οι κλειδοκράτορες, οι φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ο λαός δεν πρέπει να το αποδεχθεί. Και πρέπει να παλέψει με όλες τις δυνάμεις ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κανονισμό του Δουβλίνου, στην άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες σε αυτές τις συνθήκες και να παλέψει ενάντια και στις δύο μορφές βαρβαρότητας. Και στη μια τύπου βαθύ, τύπου Μόριας και σε αυτήν τύπου Ζερβού, τύπου Κος, Λέρος και όλα αυτά και είναι πάλι για ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους σε αυτούς που ευθύνονται σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις βομβαρδίσαν στο Αφγανιστάν. 20 χρόνια είχαν στρατό εκεί, δεν φύτρωσαν οι πρόσφυγες, έχουν τεράστιες ευθύνες λοιπόν και σήμερα βιώνει ο λαός τις συνέπειες αυτών των πολιτικών που το χρυσοπληρώσαν για να στείλουν στρατό στο Αφγανιστάν και στις άλλες χώρες, για να βομβαρδίσουν στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ουκρανία και αλλού. Και σήμερα αυτά τα αποτελέσματα θα συνεχίσουμε να βιώνουμε όσο οι λαοί δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, δεν παλέψουν για να ανατρέψουν αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο λαός μπορεί να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα, να απορρίψει τους εφήμερους σωτήρες και τους μεν και τους δε, όχι μόνο την κυβερνητική βαρβαρότητα που ζει, αλλά συνολικότερα ένα σύστημα και ένα κράτος εχθρικό και αντίπαλο και να παλέψει για τις σύγχρονες ανάγκες του, για την ικανοποίηση των όλων των δικαιωμάτων του με εξουσία και οικονομία που να ανήκει στο λαό. Το σοσιαλισμό για μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά.